Θα πάω τώρα στο διευθυντή της εφημερίδας Δημοκρατία, τον κύριο Δημήτρη Ριζούλη. Καλημέρα κύριε Ριζούλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, να είστε καλά. Κύριε Ριζούλη, καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι προφανές ότι είναι ένα κλίμα τοξικό ούτως ή άλλως, όχι μόνο στην πολιτική ζωή, αλλά θα έλεγε κανείς δηλητηριάζει όλη τη χώρα. Πού πιστεύετε ότι στην πραγματικότητα βρισκόμαστε? Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην αρχή της τοξικότητας, την οποία θα δούμε να ξεδιπλώνεται σε όλο το μεγαλείο, βαδίζοντας προς τις εκλογές. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, φοβάμαι ότι θα έχουμε ίσως τον πιο βρώμικο προεκλογικό αγώνα των τελευταίων χρόνων, όλων των εποχών. Θα το δείξει αυτό. Αν θα σπάσουμε ρεκόρ, δεν το ξέρω. Είναι πάρα πολύ πιθανό πάντως να συμβεί. Γιατί βρώμικο? Γιατί βρώμικο? Βρώμικο γιατί, κοιτάξτε, από τη μία πλευρά έχουμε την κυβέρνηση, η οποία αντί να απαντήσει στις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, στην πραγματικότητα καταγγέλει την αντιπολίτευση, είτε ότι είναι πίσω από τις αποκαλύψεις, τις προμοτάρει δηλαδή, είτε ότι είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα, το είναι πιο σημαντικό από τις δίθεν αποκαλύψεις για τις υποκλοπές κατά την κυβέρνηση. Μπαίνουμε σε προσωπικές επιθέσεις εν ολίγης, ο Μητσοτάκης χθες και προχθές είπε τον Τσίπρα προδότη, όταν λέει ότι είναι επικίνδυνος για τα εθνικά θέματα και θέλει να πει ότι εγώ είμαι υπεύθυνος, παρότι με θεωρείται υποκλοπέα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι απλή τοξικότητα, κατά τη γνώμη μου αγγίζει και τα όρια της παράνοιας να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Μέχρι πρόσφατα τέτοιες απόψεις τις έβλεπα στο δίκτυο από τα λεγόμενα τρόλ του διαδικτύου. Βλέπω ότι αυτή την ρητορική την υιοθετεί πλέον ως κεντρική γραμμή το κυβερνών κόμμα. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να πω, παρότι οι αποκαλύψεις όπως αποδεικνύεται μέρα με την ημέρα έχουν βάσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί με τρόπο που παραπέμπει σε τρόλ. Αρκετά στελέχη του πολιτεύονται με αυτόν τον τρόπο, αρκετά στελέχη του έχουν τέτοια ρητορική, ορισμένοι δεν μπορούν να συγκρατήσουν και την αγωνία τους να φύγει η κυβέρνηση και οι άνθρωποι της, και αν είναι δυνατόν να αλλάξουν και χώρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Άρα λέτε ότι έχουμε ένα passing game, να το πω έτσι, γιατί ναι, από ένα πέναλτι ως αφορμή άνοιξε το καπάκι πια. Έχουμε ένα passing game μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης στην τοξικότητα. Αυτό μου λέτε? Με ακούτε κύριε? Ναι. Σας έχασα για λίγο. Λέτε ότι έχουμε ένα passing game τοξικότητας μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Εδώ όμως πρέπει να βάλουμε και ένα παράγοντα ακόμα. Είναι ο παράγοντας της διαπλοκής. Που και αυτός παίζει το ρόλο του. Νομίζω θα παίξει το ρόλο του στην τοξικότητα. Και τι θέλω να πω. Ξέρετε, ξαφνικά βλέπουμε ανθρώπους που ήταν εκ των έσω, να το θέσω κάπως έτσι, να δίνουν εμφανώς ή αφανώς, παρασκηνιακά, σοβαρές πληροφορίες για πράγματα περίεργα, παράξενα και σκάνδαλα, και είμαι βέβαιος ότι βαδίζοντας προς τις εκλογές θα δούμε κι άλλα σκάνδαλα σοβαρά να βγαίνουν, ενώ πέραν του θέματος των υποκλοπών. Θα δούμε ζητήματα να βγαίνουν στη φόρα σοβαρά. Αυτό έχει να κάνει με παλαιούς φίλους του κύριου Μητσοτάκη, συνοδοιπόρους ή συνεργάτες, μεταξύ των οποίων τοποθετώ και τον κύριο Μαρινάκη, που τώρα έχουν περάσει στην απέναντι όχθη. Ξέρουν όμως πρόσωπα και πράγματα. Και αυτοί και οι συνεργάτες τους. Κάποιοι μάλιστα κλείθηκαν και να τα υλοποιήσουν ορισμένα από αυτά τα πράγματα. Επομένως, υπάρχουν χαρτιά και άσχητο μανίκι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πείτε μου, σε τι εκλογές πάμε, με την υποψία έστω ότι υπάρχει υλικό που μπορεί να φέρνει σε δύσκολη θέση πολιτικά πρόσωπα, υλικό από τις παρακολουθήσεις εννοώ. Πώς θα πάμε στις εκλογές έτσι, με την υποψία ότι μπορεί να έχουμε από ροζ βίντεο, γιατί κυκλοφορούν όλα αυτά, μέχρι δεν ξέρω τι άλλο.
δεν είναι δηλητηριασμένη ήδη η ατμόσφαιρα εκ των προτέρων. Έχετε δίκιο, κύριε Ριζουλή. Εδώ μου γράφουν σήμερα ακροατές, γιατί έχουμε και ένα διάλογο καθημερινά με τους ακροατές, ότι προξενεί εντύπωση ότι στο εσωτερικό, για παράδειγμα, του κυβερνώντος κόμματος, και πρόσωπα που φέρονται να παρακολουθούνται, αλλά και άλλα πρόσωπα που ενώ μουρμουρίζουν κατά τις πληροφορίες για το κλίμα, δεν βγαίνουν ανοιχτά να πούν δύο λόγια και μου λένε, μήπως τους κρατάει κάποιος με ηχογραφήσεις. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και ρωτώ εσάς, γιατί στο τρίγωνο της αμαρτίας στην Αθήνα είστε, οπότε όχι εντός του τριγώνου, αλλά από εκεί παίρνετε πληροφορίες. Γι' αυτό σας ρωτώ. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. Τι να σας πω, πραγματικά. Δηλαδή, εδώ είμαστε σε μια υπόθεση που μοιάζει περισσότερο με σενάριο ταινίας παρά με πραγματικότητα. Αυτό το οποίο. Ποιος θα μας το έλεγε, δηλαδή, ότι θα προκύψουν δύο λίστες με πολιτικά πρόσωπα και υπουργούς που παρακολουθούνται και η κυβέρνηση θα σφυρίζει για διάφορα και θα λέει δεν είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος και είμαι εγώ το θύμα. Ποιος θα το φανταζόταν ότι μια κυβέρνηση θα έβγαινε να πει ότι δεν είμαστε υποκλοπής, είμαστε όμως ανίκανοι που δεν το πήραμε χαμπάρι. Γιατί αυτό λέει η κυβέρνηση τώρα αυτή τη στιγμή. Και να σας πω κάτι, το τρίγωνο της αμαρτίας μας επιφυλάσσει, εγώ φαντάζομαι, πολλές εκπλήξεις. Σωστά όμως το εστιάζεται στη Νέα Δημοκρατία και στο εσωτερικό της. Κατά τη γνώμη μου, εκεί είναι και το μεγάλο θέμα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ιστορικό σοβαρό κόμμα. Προφανώς. Που δεν έχει καμία σχέση με εκφάνσεις της Νέας Δημοκρατίας που βλέπουμε τώρα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ έχουμε ένα νέο κόμμα μέσα στο κόμμα στην πραγματικότητα. Ένα άλλο κόμμα μέσα στο κόμμα. Βλέπετε και οι άνθρωποι οι οποίοι ταυτίζονται με τον κύριο Μητσοτάκη. Και οι περισσότεροι από τον περίγυρό του, οι οποίοι βγαίνουν να τον υποστηρίξουν αυτές τις μέρες, δεν ήταν ποτέ μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι άνθρωποι που ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία επί Μητσοτάκη το τελευταίο διάστημα. Τι θα κάνουν λοιπόν τα λεγόμενα ιστορικά στελέχη, ας το πούμε έτσι, του κόμματος? Αυτό είναι ένα ερώτημα και κατά τη γνώμη μου έπρεπε ήδη να είχαν παρέμβει. Διότι αυτός ο Βούρκος, αυτός ο Κατήφορος, τους παίρνει όλους μαζί. Παίρνει τη χώρα μαζί, βέβαια, αυτό είναι το βασικότερο, αλλά παίρνει και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας μαζί. Όλους τους θεωρούν υποκλοπής. Δεν είναι ο Μητσοτάκης είναι ο υποκλοπέας και ο Τακουστής και οι υπόλοιποι οι στεαθώες περιστερές. Πόσο μάλλον όταν το χειροκροτούν όρθιοι, όπως συνέβη χθες στο Πολιτικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας. Παρατηρώ ότι σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, της οποίας είστε διευθυντής της Δημοκρατίας, είστε ίσως η μόνη εφημερίδα που διαφοροποιείται στο πώς αποκωδικοποιεί τη χθεσινή δήλωση Δένδια από τις Βρυξέλλες. Εσείς θεωρείτε ότι μπαίνει στο κάδρο της συνευθύνης, αν το έχω διαβάσει σωστά, με τον κύριο Μητσοτάκη? Ναι, διότι δεν είχε κανένα λόγο ο κύριος Δένδιας χθες να βγει να κάνει δημόσια δήλωση. Είσαι θύμα υποκλοπής ή τουλάχιστον υπάρχει υποψία ότι είσαι, για να το θέσουμε ακριβέστερα. Είναι δυνατό να βγαίνεις δημοσίως και να λες ότι εμπιστεύεσαι τον Πρωθυπουργό? Ακόμα και αν αφήνεις, βάζεις έναν αστερίσκο. Και μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, που και μόνο η διαρροή της πληροφορίας την μπορεί να παρακολουθείτε, διασύρει τη χώρα διεθνώς, όπως καταλαβαίνετε. Χωρίς να μπορούμε πιστικά να πούμε ότι δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί αλλιώς θα το είχε πει ήδη η κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν έχει κανένα λόγο ο κύριος Δένδιας εδώ να δώσει σανίδα σωτηρία στον κύριο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Ειδικά ο κύριος Δένδιας. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και μια σειρά στελεχών που ενδεχομένως θα περίμεναν από τον κύριο Δένδια να βγει μπροστά αυτή τη στιγμή για να σώσει την τιμή της παράταξης ή τουλάχιστον να διαφυλάξει, αν θέλετε, την επόμενη μέρα με κάποιο τρόπο. Διότι υπάρχει και η επόμενη μέρα και στα κόμματα και στη χώρα. Οι πρόεδροι και οι αρχηγοί έρχονται και παρέρχονται και ας τους χειροκροτούν όρθιοι. Όταν λοιπόν δίνεις τη σανίδα σωτηρίας, μπαίνεις στο κάδρο. Διότι την κρίσιμη στιγμή είσαι αυτός που στήριξε, αντί να είσαι αυτός ο οποίος προκάλεσε πιθανές εξελίξεις. Εγώ δεν λέω ότι ο κ. Ζέγκλης πρέπει να ρίξει τον κύριο Μητσοτάκη. Κάτι πρέπει να κάνει όμως. Κάπως πρέπει να αντιδράσει. Το ίδιο και τα υπόλοιπα παραδοσιακά ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Διότι και στη βάση του κόμματος, ναι, αλλά και στην κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχει πολύ σοβαρή γκρίνια. Δεν είναι απλά γκρίνια. Κατά τη γνώμη μου είναι θυμός για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θυμός, οργή και ντροπή.
ο βουλευτής μιας περιοχής, της περιφέρειας της χώρας, για να μην ονοματίσω, δεν μπορεί να απολογείται στους ψηφοφόρους του για τις υποκλοπές που μπορεί να έκανε μια μικρή ομάδα στο Μαξίμου που είχε στήσει ένα παρακράτος. Και ο ίδιος ο βουλευτής φυσικά δεν είχε πάρει μυρωδιά. Και να πρέπει τώρα να απολογηθεί για αυτό στους ψηφοφόρους του που του λένε τι έγινε, στήσαμε παρακράτος, όπως μας κατηγορούν. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο συμβαίνει. Το λέω γιατί πάει να περάσει μια άποψη ότι εντάξει κι αλλού γίνονται αυτά και παντού υπάρχουν υποκλοπές. Μα τι λέμε τώρα. Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι οι υποκλοπές δεν αγγίζουν το ελληνικό σπίτι που αυτή τη στιγμή έχει τα βάσανα της ακρίβειας, το καλάθι του νοικοκυριού, την ενέργεια και όλα αυτά. Εάν το ακούσετε έτσι, γιατί είστε έμπειρος συντάκτης και πολιτικός συντάκτης, κύριε Ριζουλή, ακούγεται ότι είναι έτσι. Όμως δεν θα πρέπει ο καθένας μας να αναλογιστεί ότι πίσω από αυτό το καλάθι, την ακρίβεια και την ενέργεια κρύβονται αποφάσεις που ενδεχομένως, μένει να αποδειχτεί, ήταν απόλυτα ελεγχόμενες και ελέγξιμες. Ναι. Αυτό είναι το κρίσιμο της σύνδεσης των υποκλοπών, αν υπήρξαν, με την ακρίβεια για παράδειγμα. Αν παίρνεις αποφάσεις προς όφελος κάποιων και το ελέγχεις απόλυτα το σύστημα διαπαρακολουθήσεων, να πώς προκύπτουν τα νούμερα. Σωστά. Συμφωνώ απολύτως. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Εννοείται ότι το θέμα των υποκλοπών επηρεάζει όλα τα άλλα. Δηλαδή, χθες δύο διεθνείς οίκοι στις εκθέσεις τους είπαν ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να πάρει την επενδυτική βαθμίδα την οποία διαφήμιζε η κυβέρνηση. Σίγουρα δεν πρόκειται να την πάρει το πρώτο εξάμεινο του 23, ενδεχομένως ούτε το δεύτερο εξάμεινο του 23, λόγω πολιτικής αστάθειας, υποκλοπών και πιθανών πρόωρων εκλογών. Αυτό που είναι για τον κύριο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν ένας εθνικός στόχος, που τώρα φαίνεται ότι δεν θα επιτευχθεί, είναι μια σοβαρή συνέπεια για την οικονομία. Το συνολικό κλίμα της αστάθειας και της τοξικότητας, εγώ θα προσέθετα, δεν επηρεάζει τις πιθανές επενδύσεις, δεν επηρεάζει τις θέσεις εργασίας. Είναι μια λυσίδα αυτά τα πράγματα. Είναι ανόητο να λέμε ότι εντάξει, το θέμα των υποκλοπών είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά τον κόσμο. Φυσικά και τον αφορά τον κόσμο, γιατί θα έχει επίπτωση ακόμα και στην τσέπη του. Θα έχει επίπτωση στα πάντα. Και επίσης, κανένας δεν πρέπει να υποτιμάει τις δημοκρατικές ευαισθησίες του ελληνικού λαού. Καλά, σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι κάτι που όλοι οι πολιτικοί, εγώ δεν ξέρω, το αφήνουν κατά πώς τους βολεύει προς χρήση. Έτσι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω, αντιλαμβάνεστε από τα χθεσινά λεγόμενα του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές μπορεί να έρθουν πιο μπροστά από τα σενάρια Μάιος, Ιούνιος, και όταν λέω πιο μπροστά, εντάξει, πάμε για 3,5 χρόνια διακυβέρνηση. Τώρα το πόσο πρόωρες θα είναι, ήθιστε στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, τετραετία να μην ολοκληρώνεται, αλλά εδώ θα πατήσουμε στα 4 χρόνια. Τώρα το βλέπετε, ας πούμε, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, άκουσα και κάτι τρελό μέσα στα Θεοφάνεια, σιγά μην έχουν προεκλογικές κινήσεις με τις γιορτές, όποιος το τολμήσει αυτό, τότε να δείτε μαύρο που έχει να φάει, αλλά... Με άι βασίλειδες υποψήφιες βουλευτές. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, τι αίσθηση έχετε ότι ούτως ή άλλως έρχονται πιο μπροστά οι κάλπες? Εγώ νομίζω εκ των πραγμάτων θα συμβεί αυτό, διότι αυτό το κλίμα δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό, σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, θα αναγκαστεί ο κ. Μητσοτάκης να προκηρύξει τις εκλογές υπό το βάρος και άλλων αποκαλύψεων που θα έρθουν. Και είναι βέβαιο ότι θα έρθουν. Δεν έχω κάποια πληροφορία, είναι αίσθηση, έτσι. Είναι βέβαιο ότι θα έρθουν, γιατί φαίνεται ότι το ζήτημα των υποκλοπών έχει μεγάλες ουρές, πρώτον. Και δεύτερον, πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, όπως σας έλεγα πριν, έχει βάλει απέναντί του και μεγάλα συμφέροντα και μεγάλους μηντιακούς ομίλους, με πρώτο τον όμιλο Μαρινάκη. Όταν λοιπόν πλέον σε πολεμά ένα κανάλι και δύο εφημερίδες που μέχρι πρώτη σε στήριζαν, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αντέξεις σε αυτή την κριτική. Συν την κριτική όλων των υπολείπων που υπήρχαν από πριν. Των λίγων βέβαια, αλλά υπήρχαν και από πριν. Άρα νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ο κύριος Μητσοτάκης να φτάσει μέχρι την άνοιξη όπως θα ήθελε. Θα αναγκαστεί, κατά τη γνώμη μου, και υπό το βάρος των δημοσκοπήσεων που θα όλο και θα χειροτερεύουν, να προκηρύξει τις εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα πεδίο στο οποίο η αλήθεια είναι η δημοκρατία
έχει μία, θα το πω, στοχοπροσύλωση, παλιά έκφραση, καλώς κατά τη γνώμη μου, την ατζέντα των εθνικών θεμάτων και της εξωτερικής πολιτικής. Δεν υπάρχει μέρα που να μην... Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας αν αυτό το κλίμα, με δεδομένα τα ανοιχτά μέτωπα, ιδίως με τη γειτονική μας ηγεσία, είναι κλίμα που θα μπορούσε να γαργαλίσει, να το πω έτσι, την απέναντι πλευρά να κάνει κίνηση. Ναι, δεν είναι εύκολη απάντηση αυτό το ερώτημα. Καλά, θα είναι ούτως ή άλλως υποθετική. Είναι υποθετική και η ερώτηση, είναι υποθετική και η απάντηση. Αλλά μην ξεχνάμε, οι ένοπλες δυνάμεις λειτουργούν και ευτυχώς με έναν αυτόνομο τρόπο. Και θεωρώ ότι έχουμε και ικανούς ανθρώπους στην ηγεσία των ένοπλων δυνάμεων, παρά τα επιμέρους λάθη ή τις αστοχίες τους. Γιατί είχαμε και μια τέτοια αστοχία από τον κύριο Φλόρο χθες. Αλλά αν θέλετε το συζητάω μετά. Δεν είναι εύκολο για την Τουρκία να κάνει κίνηση. Γιατί η Ελλάδα δεν προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση ή για μια πιθανή προβοκάτσια τους τελευταίους μήνες. Προετοιμάζεται χρόνια τώρα και έχει σχέδια τα οποία είναι διακομματικά, θα έλεγα. Είναι από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, δεν αλλάζουν. Πόσο μάλλον όταν το τελευταίο διάστημα εξοπλιστικά, έστω και στα σημεία, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουμε δυναμώσει, έχουμε αποκτήσει και την ισχύ των Ραφάλ, έστω και δεν έχουν έρθει ακόμα όλα. Έχουμε αποκτήσει οπλικά συστήματα που έλειπαν στα νησιά. Έχουμε αποδυναμώσει βέβαια εν μέρη την άμυνα των νησιών με τα οχήματα τα οποία στείλαμε στην Ουκρανία, λαθασμένα κατά τη γνώμη μου, ενώ λαθασμένα αποσύρθηκαν από τα νησιά για να πάνε εκεί. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι εκεί ασχέτως της εναλλαγής της εξουσίας και έτσι πρέπει. Mm-hmm. Λειτουργούν με έναν αυτόνομο τρόπο και νομίζω ότι δικαίως προκαλούν και φόβο στην απέναντι πλευρά. Η Τουρκία είχε πάρα πολλές ευκαιρίες να μας κάνει μια επίθεση και να μας βρει ευάλωτους. Όχι μόνο τώρα. Από την εποχή των μνημονίων ακόμα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εδώ δεν ξέραμε τι μας συνέβαινε, έτσι. Δηλαδή, ήμασταν τόσο ζαλισμένοι που δεν παίρναμε χαμπάρι τι γίνεται. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να μην έχουν ούτε καύσιμα τα οχήματα του στρατού. Δεν το έκανε τότε, γιατί δεν είναι εύκολο να το κάνει. Νομίζω ότι τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Μπορεί να προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο για επιμέρους κέρδη, εντυπώσεις ή για να φανεί, ας πούμε, ο Ερντογάν μεγάλος και ισχυρός στο λαό του εν ώψη εκλογών, αλλά μέχρι εκεί. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μέχρι εκεί. Υπάρχει, καταρχάς, τι εννοούσατε για τον αρχηγό Γιεθά? Ο κύριος Φλόρος έκανε μια δήλωση και είπε ότι αν μας επιτεθεί η Τουρκία, θα φέρουμε πίσω τους Patriot που έχουμε δωρήσει στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, που έχουμε δανείσει για την ακριβή. Ναι, δεν είναι δυνατόν να το λέει αυτό, διότι, και μάλιστα λέει, θα έρθουν μερικές μέρες μετά. Μα με συγχωρείτε τώρα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά να τα λέει ο αρχηγός Γκέθα. Θα έχουμε μια επίθεση κατά της χώρας και εμείς θα τρέχουμε μετά από μερικές μέρες να φέρουμε πίσω όπλα τα οποία έχουμε δώσει σε μια άλλη χώρα. Και είναι σοβαρό πράγμα να το λέει αυτό ο αρχηγός Γκέθα. Όταν ξέρουμε ότι μια τέτοια σύραξη μπορεί να κρατήσει και λίγες ώρες. Και σε τελική ανάλυση, αν διαβλέπεις τέτοιο κίνδυνο, γιατί δεν είσαι απολύτως θωρακισμένος με ό,τι χρειάζεσαι, ώστε να υπάρχει και αποτροπή του κινδύνου? Λέει ο φίλος μου Γιάννης εδώ, μήπως έχετε φαγωθεί να ρίξετε το Μητσοτάκι, λες και οι άλλοι τα κάνουν καλύτερα? Η Ομογένεια στηρίζει το Μητσοτάκι. Γιάννης από Μαϊάμι, κύριε Ριζούλη. Χαίρομαι πολύ που είναι στο Μαϊάμι και δεν τα ζει ο κύριος Γιάννης όλα αυτά. Γιατί αν τα ζούσε, πιθανόν να σκεφτόταν με ένα διαφορετικό τρόπο. Κοιτάξτε, η δημοσιογραφία πρέπει να είναι απέναντι στην εξουσία. Κατά τη γνώμη μου, κάθε δημοσιογράφος έχει χρέος να είναι απέναντι στην εξουσία. Τα ίδια μας λέγανε και επί ΣΥΡΙΖΑ τότε και μας είχαν χρεώσει μάλιστα και τη μεγάλη εκστρατεία που κάναμε κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι το βλέπουν και οι οπαδοί των κομμάτων. Όταν κάποιος κάνει κριτική, τον βάζουν απέναντι και τον θεωρούν εχθρό. Ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι εχθρός όλων των κομμάτων. Αυτή είναι η γνώμη μου. Η αλφαβήτα είναι. Κύριε Ριζουλή, ναι. Επιμένω λίγο στα εθνικά. Έχει ανοίξει και ίσως επικοινωνιακά μπορεί για κάποιους να έπαιξε ένα ρόλο. Όμως, για να πάμε και στην ουσία, έχει ανοίξει η ιστορία των υδρογονανθράκων. Πρέπει να σας πω ότι μιλάτε σε ένα ραδιόφωνο
που από το 2006 ασχολείται με αυτή την ιστορία συστηματικά, ξαφνικά κεντρικά μέσα ενημέρωση, δεν μιλάω για δημοκρατία, ανακάλυψαν αυτό το οποίο μέχρι προχθές το θεωρούσαν ολίσθημα και τραγωδία και μιλούσαν για την ενεργειακή ουδετερότητα σε μια Ευρώπη που πλήττονταν από κρίση ούτως ή άλλως. Εμείς πρωτοκλείσαμε και τους λιγνητές. Εν πάση περιπτώσει, έχει βαρύτητα, είναι σοβαρό από πολιτικής άποψης, γιατί οι εταιρείες κοιτάν τη δουλειά τους και τα κέρδη τους. Ή είναι μια τουφεκιά στον αέρα που θα πάει μέχρι τις εκλογές και μετά ξανά θα το ξεχάσουμε. Κοιτάξτε, εμένα το αυτό που μου προκαλεί αισιοδοξία, ναι, και αν θέλετε είναι και το μόνο, γιατί κατά τα άλλα η συγκυρία είναι ύποπτη, είναι η εμπλοκή των εταιριών που είναι σοβαρές εταιρείες και είναι και ας πούμε κολοσσοί στο είδος τους. Επομένως, αφού έχουμε εδώ ιδιωτικές εταιρείες μεγάλες, οι οποίες πράγματι ξεκίνησαν τις σεισμικές έρευνες, αυτό μου δημιουργεί την αισιοδοξία ότι μπορεί να προκύψει μια εξέλιξη, εάν και εφόσον βέβαια από τις πολιτικές εξέλιξεις επιβεβαιωθεί ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, θα έχει την ίδια πολιτική βούληση. Και βεβαίως, εάν και εφόσον είναι και η διεθνή συγκυρία τέτοια. Σας ρώτησα όχι τυχαία, διότι οι ειδικοί επί του θέματος λένε ότι η ορθή κίνηση θα ήταν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δεσμευτούν όλοι διακομματικά, αν το πίστευε και η ίδια η κυβέρνηση, ότι θα έχει μια συνέχεια το πράγμα. Δεν έγινε έτσι όμως. Ναι. Ενδεχομένως, ναι, θα μπορούσε να γίνει και έτσι, αλλά τέλος πάντων, ξέρετε, το ζήτημα εδώ ήταν να ξεκινήσουν οι έρευνες. Να μπει δηλαδή το νερό, γιατί τώρα είναι δύσκολο κάποιος να έρθει να τη σταματήσει, ξέρετε, ενώ και πολιτικά. Επειδή στο ζήτημα των υδρογοναθράκων, το ξέρετε εφόσον το παρακολουθείτε, εδώ και πολλά χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και μάλιστα φτάσαμε σε ένα σημείο δημοσίως να λένε στελέχη και υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι υδρογοναθράκες. Μάλιστα. Υπήρχε ο κίνδυνος, δηλαδή όλο αυτό το θέμα, να το πετάξουμε εντελώς στα σκουπίδια. Δηλαδή να πούμε, παιδιά, δεν μας νοιάζει και υπάρχει φυσικό αέριο. Σε αυτή την παράνοια ήμασταν. Από αυτό μέχρι τις έρευνες που υποτίθεται ότι ξεκίνησαν επισήμως, ελπίζω πράγματι να είναι έτσι, μετά από 2-3 μέρες, έχει μεγάλη απόσταση. Είναι μια πρόοδος. Μπορεί να έγινε για επικοινωνιακούς λόγους ή να φαίνεται ότι έγινε. Δεν είμαι βέβαιος, γιατί οι συζητήσεις με τις εταιρείες και οι διαπραγματεύσεις και η απόφαση για τη δέσμευση των περιοχών δεν γίνεται σε μία μέρα και δύο μέρες. Έχει μια προεργασία όλη αυτή η ιστορία. Εγώ θέλω... Μάλλον είναι η διεθνή συγκυρία η οποία αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, μας βολεύει. Μάλιστα. Τώρα, κοιτάξτε, θα φύγω από αυτό το αμίγος και θα πάω στο πιο γεωπολιτικό όμως. Μήπως ναι, εδώ δίνεται μία ευκαιρία, και θα είμαι σαφής αυτό που θα σας ρωτήσω, και στους τρίτους παράγοντες, μεγάλους παίκτες ισχύως στην περιοχή, για τους οποίους γράφεται συχνά πυκνά και αναλύεται στη δημοκρατία, να μας επιχειρήσουν, να μας φορέσουν καπέλο μία φόρμουλα οριοθέτησης ΑΟΣ αλλά Ισραήλ-Λιβανού, και εξηγούμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες νότιο-νότιο-δυτικά της Κρήτης γίνονται πολύ πιο ψηλά από τη μέση γραμμή που εμείς έχουμε εκδώσει με τον νόμο Μανιάτη με τη Λιβύη. Αν παίρναμε υπόψη μας όλη τη γραμμή Μανιάτη και τα οικόπεδα, τότε υπάρχει ένα θέμα και με τη μερική οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου, διότι ένα κομμάτι της Αιγυπτιακής αυτή τη μερική οριοθέτηση μπαίνει μέσα σε θαλασσοτεμάχιο του νόμου Μανιάτη, και κυρίως πέραν του 28ου μεσημβρινού. Το έχουμε αφήσει κενό και εμείς και οι Αιγύπτιοι, όχι για να κουμπώσει η Κύπρος, λένε κάποιοι, ενδεχομένως για να είναι μια συμφωνία αλλά Ισραήλ-Λιβάνου, να κουμπώσει η Τουρκία. Το άνοιξα τόσο πολύ για να σας ρωτήσω γεωπολιτικά αν αισθάνεστε ότι μπορεί να μας σύρουν σε ένα τραπέζι που, όπως έχει πει ο κύριος Καριώτης, θα είναι ένα τραπέζι επί του δικού μας φυσικού πλούτου. Σωστά. Φυσικά και το φοβάμαι, και να σας πω κάτι. Όταν προέκυψε η συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, είδα πολύ συγκεκριμένους κύκλους στη χώρα μας, οι οποίοι πανηγύριζαν κάνοντας το συσχετισμό ότι αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς με τους Τούρκους. Και μάλιστα όταν είδα ανθρώπους του Αϊλιαμέπη, για παράδειγμα, να πανηγυρίζουν γι' αυτό, οι οποίοι είναι γνωστό πως εδώ και χρόνια ζητούν διαπραγμάτευση με την Τουρκία την απευθείας, θα έλεγα και ορισμένοι εξ αυτών και τις εθνικές υποχωρήσεις γύρω στο το θέμα των δικαιωμάτων μας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, τότε είπα ότι να το μοντέλο το οποίο στείνεται και για μας και πολύ πιθανό να το βρούμε σύντομα μπροστά μας. Εδώ υπάρχουν δύο
δύο σχολές σκέψης, ας το θέσω έτσι. Η μία λέει ότι δεν πας να κάνεις έρευνες εκεί που δεν ενοχλείς καθόλου τους Τούρκους, γιατί, ή μάλλον βάζοντας ας πούμε το όριο αρκετά πιο πάνω από εκεί που είναι το επίμαχο σημείο, γιατί έτσι είναι σαν να παραδέχεσαι ότι έχει βάσει το ψευτομνημόνιο που έχουν υπογράψει οι Τούρκοι με τη Λιβύη. Η δεύτερη σχολή σκέψης, ας το πούμε έτσι, το δεύτερο επιχείρημα, λέει ότι θα κάνω έρευνες ακόμα και εκεί, όχι γιατί αναγνωρίζω το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά γιατί πρέπει να ξεκινήσω, αδερφέ, τις έρευνες κάποια στιγμή. Δηλαδή, πρέπει να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Είναι εθνικός πλούτος που πρέπει κάποια στιγμή να τον αξιοποιήσουμε. Εγώ είμαι της δεύτερης σκέψης, του δεύτερου επιχειρήματος. Λέω να ξεκινήσουν οι έρευνες και ας αυτό μη συνδεθεί με άλλες σκέψεις και άλλα επιχειρήματα, γιατί κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να ξεκινήσουμε, όπως ξεκίνησε η Κύπρος. Σωστό. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, αν περιμένουμε να λύσουμε όλα τα γεωπολιτικά για να βγάλουμε τον εθνικό πλούτο, καλά κρασιά. Ναι. Δεν θα το βγάλουμε ποτέ. Και δεν θα μας αφήσουν και να το βγάλουμε ποτέ. Γιατί ξέρετε, ορισμένες από τις κινήσεις των εχθρών μας και κυρίως της Τουρκίας δεν είναι μόνο και μόνο για να οριοθετηθούν κάποια ζητήματα. Είναι για να μας μπλοκάρουν και σε ορισμένα ζητήματα. Να μπλοκάρουν εξελίξεις που μπορούν να πάνε τη χώρα μπροστά. Να μας φρενάρουν δηλαδή για να μην μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Η οποία Τουρκία κάνει εξορίξεις στη Μαύρη Θάλασσα. Ξεκινάει εξορίξεις στη Μαύρη Θάλασσα, όπου δεν έχει προβλήματα τέτοια, αλλά θέλει να μπλοκάρει τις δικές μας εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δίνεται και μια μάχη ποιος πρώτος θα προλάβει τον άλλον και θα αποκομίσει τα μεγαλύτερα ωφέλη και στο ενεργειακό ζήτημα. Βέβαια δεν το συζητάμε, η Τουρκία προχωράει πολύ πιο γρήγορα από εμάς σε μια σειρά από θέματα. Και ο πρόσφατος, ο τωρινός πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία την βολεύει πάρα πολύ και την έχει ενισχύσει φοβερά. Άρα λοιπόν, από τη μία πλευρά πράγματι θεωρώ ότι θα επιχειρηθεί με διάφορους τρόπους να καθίσουμε σε ένα τραπέζι για να πάμε σε ένα μοίρασμα των δικών μας δικαιωμάτων, του δικού μας πλούτου, με πρότυπο τη συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ, ένα το κρατούμενο, αλλά ασχέτως αυτού εμείς θα πρέπει να τρέξουμε το συντομότερο δυνατόν να αξιοποιήσουμε τον εθνικό μας πλούτο χωρίς να μπαίνει κανένα εμπόδιο σε αυτό. Σε περιοχές που δεν μπαίνει κανένα εμπόδιο σε αυτό. Είναι εθνικοί οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να συμβεί αυτό. Δημήτρη Ριζούλη, θέλω να τον ευχαριστήσω, ο Διευθυντής Δημοκρατίας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για αυτή τη συζήτηση, η οποία δεν περιορίστηκε μόνο στο τρέχον της επικαιρότητας, άνοιξε και καλώς άνοιξε, κατά τη γνώμη μου. Καλημέρα, κύριε Ριζούλη, να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.